Γιοταχή, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να πάνε προς το Ελευθέρω Βενιζέλος, πραγματικά περνάνε δύσκολες ώρες για μια απόσταση 2,5 χιλιόμετρων. Τρέχονται τουλάχιστον 20 με 25 λεπτά για να το καλύψουν και να φτάσουν εκεί, έτσι ώστε να πετάξουν για τον προορισμό τους. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται πολύ πιο δύσκολη όταν μέσα σε όλα αυτά, εκτός από εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, βρίσκονται και χιλιάδες τουριστών, οι οποίοι πραγματικά με την αγανάκτηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν από εδώ, 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, με τις βαλίτσες στο χέρι, και να αναγκαστούν να προχωρήσουν μέσα από τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν μπουτιλιάρει το δρόμο. Βρισκόμαστε στην έξοδο 20, στο Κοροπή, μετά την Αττική Οδό. Αναγκάστηκαν να πάνε με τα πόδια προς το αεροδρόμιο. Η τελευταία εικόνα πραγματικά που θα πάρουν από τη χώρα μας δεν θα είναι η πλέον ονειρική, για να έχουν να θυμούνται και να διηγούνται στους φίλους τους στο εξωτερικό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τους ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι παραμένουν με παραταγμένα τα οχήματά τους στην δεξιά λωρίδα. Αναμένεται να γίνει συγκέντρωση κάποια στιγμή τώρα το πρωί στο γραφείο του συνδικάτου τους στην οδό Μάρνης, και από εκεί πέρα να αποκλείται και μια μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα η ίδια λοιπόν η εικόνα, την παρακολουθούμε. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει, Μιχάλη μου, αυτή. Δεν το ξέρουμε. Το λέμε απλώς στον κόσμο που σκοπεύει να ταξιδέψει αργότερα, που έχει κλείσει εισιτήρια με το αεροπλάνο κτλ. Πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς από το σπίτι, αρκετές ώρες.